Καλημέρα Νίνα, καλημέρα Δημήτρη. Μόλις ξεκίνησε το Ironman 70,3 Βουλιαγμένη, η τέταρτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα, η δεύτερη στη Βουλιαγμένη, και λέγεται 70,3 γιατί τόσα είναι τα μίλια που πρέπει να διανύσουν συνολικά οι αθλητές που συμμετέχουν στα εξής αθλήματα. Στην κολύμβηση που μόλις ξεκίνησε, μετά την κολύμβηση στην ποδηλασία και μετά στο τρέξιμο. Τη συνδιοργανώνουν, να πούμε, το Ironman 70,3 η εταιρεία Evzin Greece. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Παπαδημητρίου Θανάση, αλλά μαζί με τον Δήμο της Βάρκησας Βουλιαγμένης. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Πολλά τα μίλια που πρέπει να διανύσουν, πραγματικά για Ironman. Καλημέρα σε όλους. Ναι, είμαστε εδώ πέρα σε άλλη μια γιορτή του τριάθλου, σε ένα Ironman. Είναι η τέταρτη φορά, όπως είπατε, που γίνεται στην Ελλάδα, δεύτερη φορά στη Βουλιαγμένη, με τη βοήθεια του Δήμου. Σήμερα έχουμε την χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε 1.600 αθλητές από την Ελλάδα και άλλες 60 χώρες του κόσμου, που είναι παντού, από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι την Ιρλανδία και την Αργεντινή. Μόλις ξεκίνησε το κολύμπι, 1,9 χιλιόμετρα θα κολυμπήσουν, θα βγουν και θα ποδηλατήσουν 90 χιλιόμετρα, ώστε ξαναγυρνώντας θα τρέξουν και ένα μισό μαραθώνιο, 21 χιλιόμετρα. Αυτά αθροίζουν σε 70,3 μίλια. Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί αθλητές, μεταξύ αυτών και άνθρωποι με αναπηρία. Έχουμε, έτσι δεν είναι? Έχουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Γιώργο Γκούντα, ο οποίος είναι συνοδός της Αντιγόνης και θα κολυμπήσετε ως συνοδός της, κύριε Γκούντα. Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ειδικότερα τον κύριο Παπαδημητρίου, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάει ώστε τη συμπερίληψη των αθλητών με αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό που διοργανώνονται τέτοιοι αγώνες στη χώρα μας. Εμείς είμαστε ένα σύλλογος που δραστηριοποιείται στο ΆΚΑ στον τομέα της υδροθεραπείας σε παιδιά με αναπηρίες και σε ηλικιωμένους. Σήμερα θα λάβουμε μέρος με αθλητές μας οι οποίοι αγωνίζονται και στα πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και προσπαθούν και για μια θέση στους Παραολυμπιακούς του Παρισιού το 2024. Η Αντιγόνη έχει οπτική αναπηρία και όπως βλέπετε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κολυμπήσουμε δίπλα-δίπλα και ώστε να μπορεί ο άνθρωπος που δεν βλέπει να το κατευθύνουμε οι οδηγοί, όπως λέγονται, οι guide. Να πίσω μας είναι ο Γιώργος και η Ιωάννα, οι οποίοι θα κάνουν το σκέλος του τρεξίματος και ο Γιώργος έχει απώλεια όρασης, πάλι δεμένοι όπως βλέπετε στο πλάι, θα καλύψουν τα 21 χιλιόμετρα. Και στη ζώνη αλλαγής του ποδηλάτου περιμένει ο αθλητής μας ο Αντώνης ο Παπάς με ένα ειδικό χειρίλατο ποδήλατο αλλά που κινείται με τα χέρια ώστε να καλύψει τη διαδρομή των 90 χιλιόμετρων. Είναι όμως και η Αντιγόνη, ένα σχόλιο που συμμετέχει. Αντιγόνη, καλή σου ημέρα. Καλημέρα σας. Να ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μου τον κύριο Θανάση Παπαδημητρίου και όλη την οργάνωση του Ironman που συμπεριλαμβάνει αθλητές με αναπηρίες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την κοινωνία μας αλλά και για τον χώρο του αθλητισμού. Εγώ έχω μια οπτική αναπηρία και συμμετέχω, είμαι αθλήτρια της εθνικής μας ομάδας στο παρατρίαθλο, συμμετέχω σε αγώνες στο εξωτερικό. Με στηρίζει πάρα πολύ η ομάδα Τιονά και είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος της. Ο Γιώργος Γκούντας κάνει εξαιρετική δουλειά και συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά χρόνια. Από το 2007 έχει φτιάξει την ομάδα Τιονά και συμβάλλει ενεργά στην περίληψη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία. Και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μας εκπροσωπήσει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Κύριε Παπαδημητρίου, τι να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους τους αθλητές που συμμετέχουν σήμερα? Προφανώς να το απολαύσουν και να γυρίσουν πίσω ασφαλείς. Και αυτό που θα ήθελα να πω σε όλους ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς που μέσα στο πρόγραμμά τους βάζουν και στόχο να προσέχουν την υγεία τους και να αθλούνται. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές εκδηλώσεις, μια γιορτή κυριολεκτικά. Αυτό καταλαβαίνουμε και από τα πλάνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να πούμε, εκεί στην περιοχή. Στη θάλασσα. Ναι. Να προσέχουμε. Καλή επιτυχία, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ.